περάσει πολύ δύσκολα. Ναι, αν εννοείς το ξεκίνημα της ζωής, ξέρω εγώ κάτι ορφανοτροφία, κάτι τέτοια, αν εννοείς μια στραπάτσα έτσι λίγο βαρύ πριν από 10 χρόνια. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει, ξέρω εγώ, ένα give up, δηλαδή σταματάω εδώ. Ένα παιδί που αναγκάστηκε να κάνει νωρίς στρατιωτικό, δηλαδή όταν εγώ ήμουν στο Ζάνιο ορφανοτροφείο και έπρεπε να λειτουργώ με τα διπλά τα κρεβάτια, ξέρεις, να πάνω άλλος, να σε βαράει ο δάσκαλος με την πίτσα. Εάν δεν έφαγες όλο το φαγητό σου γιατί κάτι δεν σ' άρεσε, σε βάζει, ας πούμε, στη λάτσα ή να πάει να σκουπίσει. Δηλαδή, πράγματα που τα κάνει ένα παιδί στην ηλικία των 18-20, τα θα κάνει στα 6, στα 7. Οι γονείς σας πήραν διαζύγιο, σωστά? Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο, αλλά εντάξει. Ο νεαρός μπαμπάς, νεαρός στα 90 πόσο είναι τώρα, είναι στην ηλικία, διαζύγει ακόμα. Ναι, αλλά εντάξει, ποτέ δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να δω κάποιον ο οποίος ποτέ, ας πούμε, δεν μου πήρε μια σοκολάτα. Μια πλήρης αδιαφορία. Μιλούσε η μητέρα σας κατά τη διάρκεια της ζωής για τον πατέρα σας? Εδώ είχε κάνει το εξής λάθος η Κετούλα. Η Κετούλα με είχε πιέσει πάρα πολύ ότι ο πατέρας που μας παράτησε και ότι έχει υποστεί το φίλο της τον πατέρα σου. Έχει δει μέσα. Που ήμουν σε μια φάση στα 20 να τον δω να τον φάω. Εάν η μία πλευρά ή η άλλη προσπαθεί να σε πιέσει ενάντια στον άλλον, τώρα τι είναι ότι χειρότερο μπορεί να κάνει. Η μητέρα ήταν λίγο έτσι, είχε ένα δυναμισμό. Αντελήφθη ότι εκείνο είχε παράλληλη σχέση. Και ξαφνικά βουτάει ένα παιδί στα 5 και τον θέλει πίσω στην Ελλάδα. Χωρίς να έχουμε συγγενείς, χωρίς μια οικονομική άνεση. Αναγκάστηκα να περάσω κάποια χρόνια στο Ζάνιο ορφανοτροφείο. Το ορφανοτροφείο που αναφέρατε, πώς προέκυψε? Δεν μπορούσε να μεγαλώσει το παιδί και αναγκάστηκα πάλι με μέσο. Γιατί ήθελα μέσο να πάω στο Ζάνιο. Τα έτη, τα σχολικά, δηλαδή του δημοτικού που λέμε, τα πέρασε εκεί. Την Κυριακή που υπήρχε το επισκεπτήριο, γύρω στις 7 έκλεινε η πόρτα του Ζανίου, έκανα ένα γκρακ, αυτή η βαριά πόρτα στη Δερένια, και καθόμαστε και κατάγαμε τα κάγκελα και κλαίγαμε τα παιδάκια. Όχι μόνο εγώ, και τα άλλα τα παιδιά. Είναι πολύ σκληρή αυτή η εμπειρία. Χθες ήρθαν στην παράσταση οι Ζανιόπαιδες. Τους κάνω πλάκα και τους λέω Ζανιοτρόφους. Αυτούς τους γνώρισα πριν από ένα χρόνο. Κάποια στιγμή χτυπάει το καμαρίνι. Είναι κάποιοι τύποι έτσι και λίγο με κυλίτσες και λίγο καραφλή και λίγο, ξέρεις, 60 λιδάρια και τα λοιπά. Χρήστο, τι Χρήστο ρε παιδιά, και δώστε και κάτι κλάμα, το θυμάσαι, το κρεβάτι. Το... Στη συνέχεια καταλάβατε ότι η μητέρα σας αναγκάστηκε να σας αφήσει εκεί. Την περίοδο όμως που ήσασταν μόνος σας, μικρό παιδί, μέσα σε αυτό το πολύ άσχημο κλίμα. Και σκεφτήκατε ότι η μητέρα μου με εγκατέλειψε? Ποτέ. Σας είχε πει κάτι δηλαδή, σας είχε προετοιμάσει γι' αυτό? Δεν με είχε προετοιμάσει, όταν φτάνεις σε ένα σημείο και δεν έχεις να φας. Και όταν έχεις μια μάνα, γιατί ήταν και αρκετά συμπαθής και δεν αποφάσισε να κάνει ένα δεύτερο γάμο, που είχε το δικαίωμα για να μην δώσει το δικαίωμα σε κάποιον που σκέφτεται να σε γύρω. Τι παραπάνω να κάνει. Έχετε ξαναπάει στο ορφανοτροφείο? Όταν πήγα να κάνω με το γιο μου το Βαγγέλη ένα 14 ντοκιμαντέρ που το. Αυτό πήρε το πτυχίο της συναυλίας στην Κίνγκστον. Πέρασα, άνοιξα πάλι εκείνη την πόρτα και. Εντάξει, εκεί τα δάμε. Πάμε. Πού καθόσουν σε εκείνο το κρεβάτι, μίλα. Τι κάνεις εκεί, μίλα.